στα τέρτσα 2016. Όλη τη ζωή μου ήταν το όνειρό μου να μένω στην Κρήτη. Και είμαι πολύ χαρούμενη ότι κατέφερα να μείνω εδώ. Και μιλάτε και καλά ελληνικά, γιατί είναι δύσκολη γλώσσα ελληνική, όπως και να έχει, έτσι. Αλλά και ειδικά άμα είναι από τα γερμανικά στα ελληνικά, έτσι. Νομίζω δύσκολο, μιας και η κυρία Μπετίνα γεννήθηκε στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Από το 1976 που ήρθε εδώ, ερωτεύτηκε την Κρήτη, τα Τέρτσα, και ήταν το όνειρό της να μείνει εδώ. Τι είναι αυτό που αγαπάς στα Τέρτσα και στην Κρήτη? Στην Κρήτη βέβαια η φύση και το φεγγάρι, την θάλασσα, το ήλιο, και ιδιαίτερα στα Τέρτσα την ηρεμία. Είναι πολύ ωραία και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ ευγενικοί. Ναι. Και μ' αρέσει την γλώσσα πάρα πολύ. Νομίζω η ελληνική γλώσσα είναι πάρα πολύ έξυπνη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και πλούσια. Ναι, και πλούσια. Και γι' αυτό είναι λίγο δύσκολο, αλλά θα προσπαθήσω πάντα. Και να υποθέσω εγώ ότι και η έμπνευση για όλα τα έργα έρχονται από αυτή την πλούσια σε κατάσταση, όχι μόνο γλώσσα, αλλά και πολιτισμό, που η Κρήτη το έχει σε ένα βαθμό ακόμα παραπάνω. Ναι. Και το Μινώεν πολιτισμό μ' αρέσει πάρα πολύ. Ήμουνα στο Φεστός πρώτη φορά 1976 και σκέφτηκα είναι φάντασμα, είναι φανταστικό, είναι μαγεία. Είναι μια ιδιαίτερη μεριά της Ελλάδας η Κρήτη, και γι' αυτό και κάποια σημεία του όπως τα Τέρτσα βοηθούν και στην έμπνευση όσων θέλετε να δημιουργήσετε και να δώσετε και στον εαυτό σας πρωτίστως, αλλά και στον κόσμο, μια εικόνα έτσι όπως εσείς βλέπετε την Κρήτη. Ναι. Και θα προσπαθήσω να ζωγραφίσω στο στυλ μου τι βλέπω. Κατάλαβα. Ναι. Βέβαια οι άνθρωποι που βλέπουν τους πινακές μου μπορούν να δουν κάτι ιδιαίτερο. Κάτι άλλο. Η έμπνευση είναι και από τη Μινωική Κρήτη. Ναι. Δηλαδή, επειδή είπατε για τη Φεστό, μαγική, Κνωσό φαντάζομαι επίσης. Ναι. Άρα αυτό είναι μια έμπνευση, αποτυπώνεται και στη ζωγραφική αυτό. Δηλαδή, σε παραπέμπουν σε Μινωική Κρήτη οι ζωγραφιές. Οι πίνακες έχουν να κάνουν με θέμα... Την αρχαία Κρήτη. Μ' αρέσει τα φόρμα των Μινώεν πολιτισμό. Και αν δεις κάποιους πίνακες μου, μπορείς να δεις είναι μέσα τα φόρμα των Μινώεν πολιτισμών. Γι' αυτό το ρώτησα, γιατί είδα μία και έτσι και τα χρώματα παραπέμπουν σε αυτή την περίοδο, στη Μινωική. Ναι. Τα χρώματα ιδιαίτερα δηλαδή. Δεν έχω δει άλλα έργα σας, έχω δει ένα. Αυτό που θα δίνουν και σε λίγο και οι αναγνώσεις του ihonews.gr. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια βοηθός είναι ο κύριος Φραγκεδάκης, έτσι δεν είναι, κύριε Φραγκεδάκη? Βοηθός και συνοδοιπόρος σε αυτή την προσπάθεια. Με την Πετίνα πάμε πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα υπήρχε πάντα μια οικογενειακή φιλία, ας το πούμε έτσι, που άρχισε από τη μητέρα της και τη μητέρα μου. Και η μητέρα της αγαπούσε την Κρήτη πάρα πολύ και είχε μεγάλη φιλία με τη δικιά μου τη μητέρα. Όταν λοιπόν εγώ ήρθα, την ήξερα τη μητέρα της, αρκετά χρόνια πριν γνωρίσω την Μπετίνα, ίσως την είχα δει και σαν κοριτσάκι μικρό, αλλά
δεν είχαμε. Ναι, αλλά το 80 που, ήταν, που ήρθε πάλι στην Κρήτη, έτυχε να είμαι και εγώ εδώ για αρκετό καιρό, γνωριστήκαμε και αμέσως κατάλαβα τη φλόγα που είχε η Μπετίνα για την Κρήτη. Mm-hmm. Γιατί και εγώ είχα την ίδια φλόγα. Πάντα, όπως ξέρετε, έχω ζήσει την πιο πολύ ζωή στο εξωτερικό, αλλά πάντα η Κρήτη είναι μέσα μου. Mm-hmm. Και είχαμε αυτό το κοινό με την Μπετίνα. Με τη διαφορά ότι αυτή είναι καλλιτέχνης και το, mm-hmm. το εκφράζει αυτό. Αποτυπώνεται ο καθένας με τον τρόπο την αγάπη του για τον τόπο. Και δεν ξέρω πώς συνδυάζουν οι επιστήμες. Μπετίνα, μέσω των κοινών η δικιά σας προσπάθεια. Και αυτό και πάντα το θυμάμαι έντονα αυτό που μου έλεγε ότι το όνειρό της ήταν να έρθει στην Κρήτη, γιατί για καλλιτέχνες, συγκεκριμένα για ζωγράφους, είναι παράδεισος στην Κρήτη. Δηλαδή η φύση, η θάμνη της Κρήτης, το φεγγάρι, η ηλιοφάνεια που έχει, ακόμα και η μουσική, που, δηλαδή είναι, που τις μιλάνε μέσα της και αυτό φαίνεται από τους πίνακες που ζωγραφίζει. Ωραία. Θα τους δούμε εμείς στα εγγένεια, γιατί γίνεται, είπαμε, προσπάθεια αυτή, ξεκινήσατε από σήμερα και η έκθεση στα εγγένεια θα γίνει τις επόμενες μέρες, ήδη είπαμε ετοιμάζεστε και ανοιχτά θα είναι από το απόγευμα 6.30 με 9.30, στο στέκι νεολαίας είναι όλο αυτό που μπορεί ο κόσμος να επισκεφτεί, είναι δωρεάν, έτσι, δεν πληρώνει κάποιος κάτι για να μπει. Έτσι καλά τα λέω, κύριε Βαγιαδάκη. Λέω, δεν είχε αντίτιμο η έκθεση να πληρώσεις για να μπεις, αυτό λέω. Ναι, κοιτάξτε. Είναι ένα μικρό, γιατί βλέπω εδώ ότι θα δοθούν και σε κάποιο, στο σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες, με αναπηρίες. Ένα ποσοστό. Θέλαμε να δούμε. Ή από τις πωλήσεις ενδεχομένως των έργων. Από τις πωλήσεις των να δούμε κάτι να κάνουμε και ρωτήσαμε κόσμο εδώ στην Ιεράπλα και μας είπαν ότι θα είναι το. Η καλύτερη επιλογή θα ήταν αυτό που επιλέξαμε. Αυτή η δυνατότητα θα σας δοθεί μέσω των πωλήσεων στους πίνακες ή μέσω κάποιου ειστηρίου που θα υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη και τα εγγένεια που θα κάναμε την Παρασκευή το βράδυ, αλλά και οι επισκέψεις είναι ελεύθερη είσοδος. Και αυτό το 10% από τυχόν πωλήσεις που θα. Και αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι η ιδέα άρχισε να γίνει στο Μύρτος, να γίνει στη βιβλιοθήκη του Μύρτου. Αλλά σκεφτήκαμε ότι αφού θα γίνει αυτή η προσπάθεια, θα είναι πολύ πιο εύκολα στην Ιερά Πέτρα. Είναι πιο προσβάσιμη σε πιο πολύ κόσμο και το στέκι της νεολαίας είναι τέλειο για το θέμα, για εκθέσεις. Είναι πάρα πολύ όμορφο το κτίριο και έτσι αποφασίσαμε να το κάνουμε στην Ιερά Πέτρα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να ρωτήσω την Μπετίνα. Μας έχει μεταφέρει όλο αυτό. Θα ήθελα να πω κάτι με τη μουσική. Μ' αρέσει την ελληνική μουσική και η κριτική μουσική πάρα πολύ. Και μία ιστορία, όταν η κόρη μου ήταν πολύ μικρό μωρό, πάντα το βράδυ τραγούδησα ένα παράθυρο ανοιχτό για την κόρη μου και μετά είπα «Σ' αγαπάω πολύ και καληνύχτα ονειραγλικά». Κάθε βράδυ. Στα ελληνικά αυτά. Ναι, στα ελληνικά. Και η κόρη σου σήμερα ζει στην Ελλάδα. Ναι, είναι παντρεμένη εδώ και μένει κοντά στην Δράμα. Και νομίζω. Τους το μεταφέρατε εσείς μια χαρά. Όπως και εσάς η μητέρα σας, φαντάζομαι. Ναι. Οπότε πάει από γενιά σε γενιά αυτή η φλόγα και η αγάπη για την Κρήτη. Ναι. Έτσι. Ναι. Από μητέρα σε μητέρα. Και παρατηρώντας και τα έργα σας, είναι κάτι μεταξύ της χαλκογραφίας και της απόδοσης της νύχτας αλλά και της ημέρας με τον τρόπο το δικό σας από ό,τι βλέπω, αν καταλαβαίνω σωστά την εικόνα. Δηλαδή προσπαθείτε να δώσετε την εικόνα αυτού που βλέπετε και νιώθετε και περισσότερο νιώθετε στα έργα σας. Το έχω δει σωστά? Δεν καταλάβα όλα, συγγνώμη. Οι εικόνες που ζωγραφίζετε είναι αυτά τα οποία έχει μέσα περισσότερο η ψυχή από ότι τα μάτια.
Α, ναι, έχεις δίκιο. Ναι, νομίζω είμαι μια παζόνα και τα μάτια είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ναι, και, ναι. Ναι, ναι. Εντάξει. Ναι. Τα μάτια, από εκεί φαίνονται, πώς λένε, καθώς της ψυχής. Τα μάτια. Μάλιστα, ωραία. Να μην την κουράσουμε άλλο, νομίζω. Περισσότερα θα δούμε στην έκθεση που θα γίνει την Παρασκευή, τώρα αυτή, 15 του μήνα. Ναι. Κύριε Φραγκεδάκη, δώστε μας μια εικόνα από τα έργα που θα εκθέσει η Μπετίνα. Μια εικόνα. Τι θα δούμε, δηλαδή θα δούμε ας πούμε τοπία από τα Τέρτσα, ναι, από το Μύρτο. Βασικά η Μπετίνα είναι, μπορούμε να πούμε έτσι, αφηρημένη ζωγράφος. Δηλαδή είναι αφηρημένη όλη, τέχνη. Αφηρημένη τέχνη. Ας πούμε, εγώ έχω μερικούς πίνακες της Μπετίνας. Ο ένας λέγεται το χαρούμενο φεγγάρι, που είναι το αγαπημένο μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι αυτό που είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι αυτό που βλέπει η ψυχή της. Και το, δηλαδή πρέπει να, και εσύ να προσπαθήσεις να δεις, μάλιστα είπε κάποιος μεγάλος ζωγράφος. Αλλά δεν σου δείχνουν κάτι, εσύ πρέπει να ανακαλύψεις τι θέλει να σου πει ο πίνακας. Και ανάλογα, δηλαδή δεν σε βάζει σε καλούπια. Ουσιαστικά ο πίνακας εκφράζει αυτό που νιώθει, την αγάπη που νιώθει σε αυτό που βλέπει και όχι μια ψυχρή αποτύπωση αυτού που βλέπει. Ακριβώς. Αυτό είναι το είπατε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή είναι και αυτό που έχει σημασία σε οποιοδήποτε ζωγράφο είναι τι θα αφήσει να δει ο θεατής, ο κόσμος. Mm-hmm. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό προσπαθεί να κάνει από ό,τι κατάλαβα και μιλώντας μαζί της και βλέποντας τους πίνακές της, αυτό κατάλαβα. Θέλει δηλαδή να αφήσει να μεταδώσει τον πίνακα αυτό που νιώθει η ίδια. Mm-hmm. Δηλαδή πώς βλέπει το φεγγάρι και βλέπεις χαρούμενο φεγγάρι. Δηλαδή ακόμα και τα ονόματα που έχει δώσει στους πίνακες, ας πούμε χαρούμενο φεγγάρι. Είναι κάτι το, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, κάτι το μοναδικό. Mm-hmm. Είναι... Και έχει εδώ πέρα, έχει τροφή για την τέχνη. Άπειρη. Δηλαδή είναι παράδεισος, όπως λέγαμε. Η Κρήτη είναι τέλεια για το θέμα αυτό. Και ουσιαστικά η έκθεση είναι μια προσπάθεια να δουν οι επισκέπτες τις εικόνες που η ίδια αντιλαμβάνεται με έναν τρόπο που η ίδια θέλει να δώσει και να αλλάξει η εικόνα και τον ίδιο για τον τρόπο που βλέπουν. Κατάλαβα σωστά. Ακριβώς. Πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα. Ωραία. Ο κόσμος μας, τους πίνακες λοιπόν, που έχει να κάνει με μας εδώ και την αγάπη της Μπετίνας σε μας, για τον κόσμο μας, έτσι. Μου θυμίζει τις δικές σας, βέβαια, ο κόσμος μας με την επιστήμη. Το συνδυάζεται κάπως, έτσι. Το συνδυάζεται, κύριε Φραγκεδάκη, λέω. Ναι, είναι, κοιτάξτε, είμαι ένας από τους, να δω τους λάτρες της τέχνης της Μπετίνας. Okay. Ίσως επειδή μας ενώνει μια πολύ παλιά φιλία, mm-hmm, και μακρόχρονη φιλία, αλλά τη χάνει να βλέπω κάτι, δηλαδή πιστεύω ότι μέσα από τους πίνακες βλέπω αυτό που βλέπει η Μπετίνα. Και αυτό νομίζω είναι μια επιτυχία, να καταφέρεις τον θεατή να δει αυτό που εμπνέει εσένα και την έκφρασή σου. Αυτή είναι η σπουδαιότητα κάποιου ζωγράφου. Και νομίζω ότι αυτό το πέτυχε, mm-hmm, η Μπετίνα, τουλάχιστον με μένα. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ, mm-hmm, σε ένα πίνακα. Τέλεια. Ωραία. Οπότε, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε. Ναι. Νομίζω ότι... Ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δυο σας που είστε εδώ και κυρίως τη Μπετίνα, γιατί μας μεταφέρει και εισπράττουμε μια αγάπη. Και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία. Και θα έρθει ο κόσμος να δει τα έργα, να τα αγοράσει άμα θέλει, να τα θαυμάσει άμα θέλει, να φανταστεί τον κόσμο όπως το φαντάζεται κάθε άνθρωπος, ίσως και μέσα από τα μάτια της Μπετίνα, θα δούμε τι θα εισπράξει. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν θες κάτι άλλο να ρωτήσεις. Όχι, νομίζω ότι το έχουμε καλύψει, yeah, αλλά απλά να επαναλάβω πρώτα απ' όλα ότι η Παρασκευή 15 Νοεμβρίου και ώρα 18:30 ξεκινάει
η έκθεση αυτή, τα εγγένεια, τα οποία θα έχουν και έτσι κάποιο event το οποίο θα γίνεται ταυτόχρονα με την έκθεση, κάτι ωραίο σε επίπεδο μουσικής, σε επίπεδο γερασμάτων. Είναι ο Νίκος Παραουλάκης εδώ, ακριβώς. Ο Νίκος Παραουλάκης έχει κάτι, το επιλέξαμε τον Νίκο του Παραουλάκη γιατί έχει κάτι το κοινό. Ο Νίκος είναι λάτρης της γνήσιας, της παραδοσιακής καλής μουσικής. Και μάλιστα τον είχα καλέσει και στο γάμο του γιού μου, πριν το Γκλέντι, έπαιξε σόλο ο Παραουλάκης. Φλάουτο με παλιά κριτικά τραγούδια, την όμορφη, την παλιά και όμορφη αυθεντική μουσική της Κρήτης, και αυτό θα μας παίξει και στα εγγένεια. Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό να το θέλω να το πούμε, γιατί και ο Νίκος ο Παραουλάκης είναι αγαπημένος. Και θα είναι ανοιχτά μετά από αυτό, θα είναι καθημερινά. Ακριβώς, από 6.30 μέχρι 9.30, Σαββατοκύριακο θα έχει, είναι το καθημερινά, σημαίνει από Δευτέρα ως Παρασκευή ή και τα Σαββατοκυριακά. Πάρα πολύ ωραία να διευκρινιστεί αυτό, γιατί το καθημερινά συνήθως παραπέμπει σε αυτό το πενταήμερο, οπότε είναι για όλη την εβδομάδα μέχρι και, είπαμε, την 1η του Δεκέμβρη, από 6.30 έως 9.30 θα μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση, και έσοδα, μέρος των εσόδων από αυτή την έκθεση θα κατευθυνθούν για το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρίες και Φίλων Ιερά Πέτρας, Γιώργος Σουργιαδάκης. Ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη φιλοξενία.